Είσαι η πρώτη μας, μαζί θα το παίξουμε. Ναι. Δεν έχω, έχω. Όλα μπορούν να έχουν συμβεί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τις βλέπω και τις ερωτήσεις. Α, βέβαια. Μισό λεπτάκι. Έχεις σπαταλήσει τα χρήματα που είχες για να περάσεις το μήνα σου, για να αγοράσεις κάτι υπέροχο και άχρηστο. Όχι απαραίτητα τώρα. Όποτε. Έχω και οι δύο. Έχω, έχω. Τι θυμάσαι, γιατί εγώ θυμάμαι το πιο, την πιο ανόητη σπατάλη που είχα κάνει. Ποια είναι, πέφτει μου, βασικά. Τα πρώτα καλά χρήματα που είχα βγάλει από τη δουλειά μου, δηλαδή μιλάω για το. Τώρα το πρωινό κοκτέιλ, να ήταν στο Μέγκα ή Μέγκα Μπάνκα, δεν θυμάμαι. Είχα δώσει όλο μου το πρώτο μηνιάτικο, που δεν ήταν και λίγο, και είχα πάρει ένα πολύ ωραίο κόσμημα για το λαιμό. Πολύ το θαύμασα, δεν είχα να φάω όμως, και πήγαινα στη μάνα μου και θέλα. Μαμά! Και της έλεγα τότε, δώσε μου ένα ταλιράκι. Φύγε, σε κλωτσιά θα το δώσω. Πού πήγαν τα λεφτά σου? Εγώ δεν θυμάμαι, γιατί γενικά είμαι σπάταλη. Δεν θυμάσαι. Είμαι σπάταλη. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είμαι στα κοσμήματα τόσο. Σου λέω κατά εποχές. Εμένα ήταν τα πρώτα μου λεφτά. Εγώ μπορεί να χαλάσω πολλά λεφτά, ας πούμε, και να μην το υπολογίσω και στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο για λούσα. Είμαι γενικά. Είμαι φεύγοντα. Πάω σε επόμενο. Είμαι σπάταλη. Έχεις πει ποτέ ένα κατάφορο ψέμα για να γλιτώσεις κλίση ή πρόστιμο? Έχεις. Δεν μπορώ να σου το πω όμως. Όχι, δεν κάνω να μου το πεις και δημόσια. Το έχεις κάνει όμως. Ναι. Γιατί είσαι ηθοποιός. Εγώ που πιστεύω ότι με διαβάζουν στα μάτια, προτιμώ να γίνω γλυκά και να πω. Ό,τι και να πείτε, έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Έχω. Κάτι, ό,τι νομίζετε, αλλά. Τώρα μην μου πεις ότι σου έχουν δώσει κλίση εσένα. Κοίταξε, μου έχουν δώσει κλίση. Αλλά το θέμα δεν είναι αν μου έχουν δώσει κλίση. Είναι ότι μπορεί να έχω. Να έχει τύχει και μια φορά δύο έτσι να μου χαριστούν όπως όλο τον κόσμο. Mm. Αλλά κλίση βέβαια έχω φάει. Εδώ στην Αττική οδό με προτιμώ. Εδώ γίνεται το κακό στην Αττική. Mm. Λοιπόν, πάω σε επόμενη ερώτηση. Μισό λεπτάκι. Έχεις βγει ποτέ με έναν άντρα που σου ήταν αδιάφορος για να κάνεις έναν άλλο να ζηλέψει? Ντροπή μου. Κάτσε να θυμηθώ. Υπήρξε κι εγώ νεαρά. Και άμυαλη. Αδιάφορος, ε. Εγώ υπήρξα, ξέρεις. Εγώ έχω βγει και έχω βγει και εκεί που ήξερα ότι θα με δούνε. Μπράβο σου, εσύ, εσύ τα κάνεις μια χαρά. Όχι, μετά έκλαιγα σπίτι μου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έχεις παρακολουθήσει κάποιον επειδή πίστευες ότι σε απατούσε? Πολύ αστείο. Εδώ είμαστε ανάποδα. Πες, τι έχεις κάνει? Δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς. Έχω κάνει όμως μια έφοδο, ώρα που δεν με περίμενε κάποιος κάπου. Με πάρα πολύ τρακ, με πάρα πολύ άγχος, με μία κολλητή μου η οποία μου έλεγε κάντο, γιατί αν είναι και σαπατά, τώρα θα το δεις, δεν υπάρχει άλλη ώρα, τώρα. Και πήγα, δεν μπορούσα, Ελένη, δεν μπορώ να σου περιγράψω, νομίζω ότι δεν μπορούσα να μιλήσω, η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, αλλά το έκανα. Το καταλαβαίνω, εγώ γι' αυτό παρακολούθησε με αυτοκίνητο, όχι, δεν έχω κάνει, αλλά έτσι μια έφοδο έχω κάνει. Έχεις πει ποτέ ψέματα για τα κιλά σου? Λίγια. Όταν ήμουν μικρή. Γιατί η μάνα μου δεν το άντεχε με τα κιλά. Μετάιζε ή προσπαθούσε τουλάχιστον με όλους τους τρόπους να με μπουκώσει μέχρι τα 18 που μου άνοιξε η όρεξη και δεν ξανάκλεισε ποτέ. και αναγκαζόμουν να λέω ψέματα και για τα κιλά μου και για το αν το έφαγα, αν δεν το έφαγα. Ναι, το έκανα. Δεν πέρασα από τώρα πια. Όχι. Τι ψέματα να πω. Για ποιο λόγο καταρχήν. Έχεις χωρίσει από κάποιον επειδή ήταν τσιγκούνης? Δεν έχω, αλλά πολύ θα ήθελα να μπορούσα μόνο για αυτό το λόγο να. Να χωρέσεις. Ναι, ε? Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Επειδή όταν ο άλλος δεν είναι έτσι, δεν ξέρω εσύ, δεν είσαι καθόλου κι εσύ, δεν μπορεί να συμβιώσει με έναν άνθρωπο, να συμβιώσει ενώ στη σχέση. Άρα σου έχει τύχει, αλλά δεν έχει τύχει γι' αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Δεν ευτυχώς. Σου έχει τύχει. Εντάξει. Τυχερή σου να. Έχει κοιμηθεί ποτέ σε σινεμά? Φυσικά. Εδώ η ερώτηση έπρεπε να είναι. Πόσο συχνά κοιμάστε σε αίθουσες? Εδώ θέλω να πάω να δω μια ταινία και δεν το τολμάω γιατί ξέρω ότι θα κοιμηθώ από την κούραση. Εγώ πάλι ξέρεις τι λέω, τον καλύτερο ύπνο κάνω. Λοιπόν, έχεις φύγει στη μέση μιας θεατρικής παράστασης? Όχι, αλήθεια. Εντάξει, είναι και τροπή. Έχεις κοιμηθεί, ρωτάω τον εαυτό μου, σε θεατρική παράσταση? Έχω κοιμηθεί και εγώ, Ελένη. Ευτυχώς όταν ήμουν πολύ μικρή. Και εσύ! Ναι, έχω κοιμηθεί λίγο, όχι ώρες. Λίγο. Από υπερβολική κούραση. Εγώ ξέρεις, πιάνω τον νόμο. Σε αυτόν που θα ντρεπόταν περισσότερο από οποιονδήποτε, του Θοδωρή.
Και τον είχα πάρει εξ επιτούτου τώρα πρώτη-δεύτερη χρονιά μου στον πρωινό καφέ. Σε παρακαλώ, θέλω να πάμε μαζί εκεί. Θέλω να πάμε μαζί εκεί. Αφού το ψήνω και δεν θέλει με τίποτα να δει τη συγκεκριμένη παράσταση, έρχεται. Μία έτσι έκανα. Ναι. Και ήμουνα δεύτερη σειρά, δεν ξανασήκωσα κεφάλι. Και είναι τόσο διακριτικός αυτός ο γλυκός άνθρωπος που μου έκανε την ώρα που άνοιγαν τα φώτα. Ελένη, σε παρακαλώ. Τόσο διακριτικός. Δηλαδή, όχι όπως ξυπνάω εγώ, ας πούμε, λένε κάποιον που θέλω να τον ξυπνήσω. Ελένη, σε παρακαλώ, άνοιξαν τα φώτα. Και εγώ από υπερβολική κούραση, νομίζω σε πρεμιέρα, και εγώ ήμουν έτσι σχετικά μπροστά, αλλά δεν έκανα, δεν έγειρα, αλλά έκανα αυτό, ξέρεις, που έπεφτε το κεφάλι σιγά σιγά. Να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση, μάλλον να μας κάνω. Έχεις ζητήσει ποτέ να σου πουν τον καφέ? Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο. Ναι, καλέ. Oh. Σιγά, βέβαια. Το έχω ζητήσει. Τώρα το ότι το ξεχνάω την άλλη μέρα είναι άλλο θέμα, αλλά ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα ξεχάσω. Ήμουνα Θεσσαλονίκη, 19-20 χρονών, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε και τρώγαμε σε μια παρέα ίδια. Τώρα δεν θυμάμαι και πολλά, πάνε και πολλά χρόνια από τότε. Με τον Αντίπα, τη γυναίκα του, τη μαμά του, μια φίλη τους κτλ. Και πώς μου το ρίχνουν στην πλάκα ότι... Ναι, δεν θα πω τώρα ποια κυρία, εν πάση περιπτώσει, ότι... Έλα μωρέ, πιες και έναν καφέ να στον πει η κυρία Τάδε. Τάδε. Τώρα πλάκα πλάκα, η κυρία Τάδε, αυτά που είπε γίνανε μένα στη ζωή μου. Αλήθεια. Και τη δουλειά που μου είπε, την καταπληκτική, και ότι θα με μάθει όλος ο κόσμος, και ό,τι και ό,τι και ό,τι, και ότι θα βγάλω λεφτά. Λέω λεφτά, εγώ και τα λεφτά δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Ποια είναι αυτή η κυρία, καλέ? Δεν είναι πια η ζωή, νομίζω. Λοιπόν, εδώ μάλλον να το αφήσουμε το θέμα. Ναι, να το αφήσουμε. Να το αφήσουμε. Να το αφήσουμε και να ρίξουμε το φιλεράκι για να σε πάω σινεμά. Θα με πάω σινεμά. Θα σε πάω. Πήγαινε με σινεμά. Σε πάω. Ναι. Έλα, το φιλεράκι μας να φύγει. Πάμε. Πάμε, φιλενάδα μου.